Οι Μοσκοβίτικο. εγκατεστημένες από τη Μόσχα κατοχικές δυνάμεις ξεκίνησαν πρόωρη ψηφοφορία στις προσωρινά κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας για τις προεδρικές εκλογές της Ρωσίας στις 10 Μαρτίου και θα διαρκέσουν μέχρι τις 14 Μαρτίου. Το πρακτορείο ειδήσεων του Κρεμλίνου ΤΑΣ ανέφερε στις 10 Μαρτίου ότι η ψηφοφορία ξεκίνησε στην κατεχόμενη περιοχή του Ντονέτσκ, αλλά τόνιζε ότι η πρόωρη ψηφοφορία κοντά στην πρώτη γραμμή έχει αρχίσει από τις 25 Φεβρουαρίου. Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Ουκρανικού Λουγκάνσκ, Αρτέμ Λισοχόρ, δήλωσε ότι οι 2.600 αποκαλούμενοι αξιωματούχοι της Εκλογικής Επιτροπής του Λουγκάνσκ διεξάγουν εκστρατεία πόρτα-πόρτα τις τελευταίες 20 ημέρες. Σύμφωνα με το Ρώσο Υπουργό Εσωτερικών, υπάρχουν 2,8 εκατομμύρια κάτοικοι στις προσωρινά κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας που τώρα διαθέτουν ρωσικά διαβατήρια. Η Ρωσία τους δίνει πρόσβαση σε υπηρεσίες σε αυτές τις περιοχές, όπως στις κοινωνικές υπηρεσίες και στην υγεία, που είναι προϋπόθεση για την απόκτηση ρωσικού διαβατηρίου. Όσοι το αρνηθούν θα είναι αλλοδαποί πολίτες ή απάτριδες, αρχής γενομένης από την 1η Ιουλίου 2024. Υπάρχει μια ρεαλιστική πιθανότητα πολίτες είτε να απελαθούν είτε να βρεθούν αντιμέτωποι με κράτηση μετά από αυτή την ημερομηνία, εάν δεν διαθέτουν ρωσικό διαβατήριο σε αυτό που το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας αποκαλεί πολιτική αδιάκοπης δροσοποίησης. Το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου συνεχίζει να εκτιμά ότι το Κρεμλίνο και οι εγκατεστημένοι από τη Ρωσία κατοχικοί αξιωματούχοι σκοπεύουν να νοθεύσουν ψήφους στηρίζοντας τον Βλαντιμίρ Πούτιν και να κατασκευάσουν μια μεγάλη συμμετοχή σε μια προσπάθεια να νομιμοποιήσουν τη ρωσική κατοχή στην Ουκρανία απέναντι στη διεθνή κοινότητα.